Ας προσκαπνός βγήκε από την πολύ ωρη συνάντηση μεταξύ Πανεπιστημίου Κύπρου, γιατρών, Υπουργείου Υγείας και φοιτητών Ιατρικής Σχολής για την συμφωνία μεταξύ Ιατρικής Σχολής και Υπουργείου Υγείας. Μετά τις έντονες αντιπαραθέσεις των προηγούμενων ημερών, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς συμφώνησαν στην τροποποίηση του άρθρου της συμφωνίας που αφορά στην παροχή κλινικού έργου από πανεπιστημιακούς γιατρούς και όπως αυτό προσφέρεται με δύο επιλογές. Στην πρώτη, η Πανεπιστημιακή Κλινική να διευθύνεται από καθηγητή Πανεπιστημίου και να στελεχώνεται με μέλη του Πανεπιστημίου. Στην δεύτερη επιλογή, αποφασίστηκε η εφαρμογή της ενιαίας κλινικής με δύο διευθυντές. Συγκεκριμένα, ο νοσοκομιακός διευθυντής να έχει ευθύνη για την νοσοκομιακή λειτουργία της κλινικής και ο πανεπιστημιακός διευθυντής να λαμβάνει όλες τις αποφάσεις που σχετίζονται με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τις ερευνητικές δραστηριότητες. Είναι προσωρινή μέχρι ότου θεσμοθετηθεί η νομοθεσία, για την οποία επίσης συμφωνήθηκε σήμερα ότι θα επισπευστεί η όλη προσπάθεια προκειμένου εντός των επόμενων 6 μηνών και σε κάθε περίπτωση πριν την αποπεράτωση του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους να ή δυνατόν να θεσμοθετηθεί και να ψηφιστεί σε νόμον της Δημοκρατίας. Το Υπουργείο Υγείας από την πλευρά του ανέλαβε να υποβάλει εντός των επόμενων 48 ώρων εισηγήσεις για την τροποποίηση του σχετικού άρθρου της Συμφωνίας και του Κανόνα Λειτουργίας Ενιαίας Κλινικής. Την όλη προσπάθεια χαιρέτησαν τόσο οι συντεχνίες της Πασική και Πασιδή, όσο και οι φοιτητές. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε επιτέλους να επιτευχθεί η συνεργασία μεταξύ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου και των κλινικών των δημοσίων νοσηλευτηρίων. Σήμερα σε ένα κλίμα διαλόγου, συνεργασίας και όρεξης έθεσαν τα γερά θεμέλια για την υλοποίηση της ύπαρξης ενός πανεπιστημιακού νοσοκομείου. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να αναθεωρηθεί η συμφωνία και να υλοποιηθεί άμεσα.